Ο Βασίλης Αυλονίτης έλεγε συχνά ότι η αλήγη Βουγιουκλάκη είναι το θηλυκό που νίκει σε όλα τα αρσενικά. Τι πίστευε όμως η αλήγη Βουγιουκλάκη για τον Βασίλη Αυλονίτη? Τι μου θύμισες τώρα. Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς, κωμικούς, δημιουργούς που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Σε πάρα πολλές ταινίες μου είχε παίξει ο Βασίλης Αυλονίτης σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Θυμάμαι πόσο είχα διασκεδάσει στη Σοφερίνα, που έκανε έναν στραβό, αλήθωρο. Αλλού έβλεπε, αλλού κοίταγε. Το γύλο ήταν κάπως έτσι. Σε πάρα πολλές ταινίες, όχι μόνο πλάι μου, που είχε παίξει ο Βασίλης Αυλονίτης, σήμερα που τις ξαναβλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι τέτοια ταλέντα δεν ξαναγεννούνται. Για τη μοναδικότητά του. Είχε τη δική του προσωπικότητα, το δικό του στυλ. Μακάρι η νεότερη γενιά να αναδείξει τέτοιας μεγάλης γκάμας κωμικούς, ηθοποιούς, αλλά πιστεύω σαν τον Αυλονίτη κανείς αξέχαστος θα μείνει. Και ήταν και σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος συνάδελφος. Αχ, τι μου θυμίσες. Μου έκανε διάφορα αστεία. Με τις γνωστές μου ανασφάλειες, εγώ αν πως θα είμαι στο πλάνο. Λοιπόν, όλο είχα μια καρέκλα να κάθομαι για να με φωτίσουν. Και όχι από εδώ το φως και όχι από εκεί το φως. Αυλονίτης περίμενε τώρα για να γυρίσει. Και κάποια στιγμή, έτσι πιο πολύ για πλάκα, εγώ πάω να κάθω στην καρέκλα, μου την τραβάει, πέφτω κάτω. Αστιάκι. Μετά ήρθε με χάιδευε. Έλα, μου λέει το καναστία για να τελειώνουμε. Παρακάθισε στην καρέκλα και αργούμε το γύρισμα. Ύστερα θυμάμαι ένα τράβελινγκ είχε κάνει ο Σκαλενάκης και είχε τρελαθεί ο Αυλονίτης. Μα το Θεό, λέει, τι παίρνει την πλάτη μου. Εγώ με τη φάτσα μου παίζω, με τη φάτσα μου, πως τα έλεγε χαρακτηριστικά. Και όμως και η πλάτη του είχε ταλέντο. Μοναδικός. Αξέχαστο.